σχόλιο πρώτα απ' όλα από το προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας για το σημερινό αποτέλεσμα. Γνωρίζαμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά δύσκολα αντίπαλο με τους ίδιους στόχους που βάζουμε. Νομίζω που προέρχεται βαθμολογικά αρκετά καλά θα έλεγα, έχουμε κάνει συγκομίδες βαθμό. Νομίζω ότι στα πρώτα 15 λεπτά δυστυχώς για ένα παιχνίδι η ομάδα μου δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Η ομάδα του Αστέρα πήρε μέτρα, πήρε μπάλες, έχασε κάποιες ευκαιρίες. Μετά νομίζω ότι ισορροπήσαμε κάπως το παιχνίδι. Και εκεί που φαινόταν ότι θα πήγαινε το μάτς 0-0 στο ημίχρονο, δεχτήκαμε πάλι από ένα στημένο, μια καλοδουλεμένη κομπίνα θα έλεγα, τον γκολ. Αλλά πιστεύω και θεωρώ ότι τον γκολ προέρχεται από λάθος φάουλ. Νομίζω ότι το φάουλ είναι υπέρ της ομάδας και όχι αντιπάλου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο πιέσαμε τον αντίπαλο αρκετά, πήραμε μέτρα. Είχαμε αρκετές προϋποθέσεις, είχαμε δύο στιγμές που μπορούσαμε να βρούμε τον γκολ της εμφάνισης. Ρισκάραμε στο τέλος, βγήκαμε πολύ ψηλά και σε μια κόντρα επίθεση βρέθηκε ένα πέναλτι πεντακάθαρο και έτσι έγινε μοιραία το 2-0. Τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για την ομάδα σας, μιας και αντιμετωπίζετε και βρίσκεστε σε δύσκολη κατάσταση? Ναι, σίγουρα είναι κακό αποτέλεσμα. Δυστυχώς σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να πηγαίνεις για την νίκη. Δεν έχουμε καταφέρει. Παρόλο που νομίζω η ομάδα μου δείχνει καλό πρόσωπο, δεν φτάνει όμως σε αυτό. Βλέπετε ότι και τα αποτελέσματα ότι όλοι με όλους μπορούν να κερδίσουν. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Δεν το βάζουμε κάτω. Θα προσπαθούμε κάθε παιχνίδι, κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα να διεκδικούμε τους 3 βαθμούς της νίκης. Έχουμε στον συνάδελφο καλή συνέχεια και πραγματικά θέλω να σταθώ λίγο και λίγο στις εγκαταστάσεις σας. Οι αεραστεχνικές ομάδες είναι πάρα πολύ ωραίες. Βλέπω πολλά παιδιά, ακαδημίες και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δούμε γιατί είναι κάτι πολύ όμορφο και σας αξίζει πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Να περάσουμε στον προπονητή του Αστέρα Πάρης, τον κύριο Καβάση, από τον οποίο θα θέλαμε ένα σχόλιο για το σημερινό αποτέλεσμα και την νίκη της ομάδας. Καλησπέρα αγαπημένα. Προερχόμασταν από ένα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα με την εκτός έδρας του Καραβά. Σε ένα μάτς που ήμασταν θεωρώ κυριάρχοι, σπαταλήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και τελικά καταφέραμε και χάσαμε το μάτς. Οπότε έπρεπε οπωσδήποτε να δούμε τις ψυχικές αδοχές και να οπωσδήποτε να κυνηγήσουμε την νίκη μέσα στο σπίτι μας. Θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ δυνατά στο μάτς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, στο πρώτο 20 λεπτό. Είχαμε χάσει πάρα πολλές θετικές ευκαιρίες. Δυστυχώς για άλλο ένα παιχνίδι, μπορεί να είναι και 7-8 θετικές ευκαιρίες που σπαταλήσαμε και δεν μπορέσαμε να βρεθούμε μπροστά στους χώρους να μας φύγει λίγο και το άγχος. Ευτυχώς προς το τέλος του μικρού καταφέραμε στη θετική φάση και προηγηθήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε με τα παιδιά και είπαμε ότι έπρεπε να διαχειριστούμε κατάλληλα το σκορ και να δούμε σε ανοιχτό γήπεδο τον αντίπαλο. Στο πρώτο διάστημα του δεύτερου ημιχρόνου δεν ήμασταν τόσο πολύ καλά. Δεν πατούσαμε πολύ καλά στα πόδια μας. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε στην πορεία, ισορροπήσαμε πάλι το παιχνίδι. Δημιουργήσαμε κάποιες στιγμές. Πάλι ήμασταν άτυχοι στη φάση με τον Βασιλιάδη, τον Λοκάρη και δεν μπορέσαμε πάλι να ουσιαστικά να τελειώσουμε το μάτς. Και στο τέλος του παιχνιδιού, αφού ο αντίπαλος είχε πάρει και αρκετά μεγάλα ρίσκο, καταφέραμε σε μια αντεπίθεση και κλείσαμε το μάτς. Καταρχήν θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου γιατί μέσα σε διάστημα 15 ημερών ουσιαστικά είχαμε 6 παιχνίδια μαζί μου και του κυπέλου. Σε ελαστικό επίπεδο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά τους και στην καθημερινότητα αλλά και στα παιχνίδια ώστε να τα απεξέλθουν και νομίζω το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια στην ομάδα του Μπακίου για την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι στιγμής και να πετύχουν στο τέλος τους στόχους τους. Να περάσουμε τώρα στους ποδοσφαιριστές και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τον ποδοσφαιριστή του ΑΟΤ Υπακίου. Όπου θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση. Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Από την αρχή της χρονιάς έχουμε θέσει σαν ομάδα να παλεύουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν θεωρώ πως κάποιο παιδί από την ομάδα δεν έδωσε το 100%. Προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι και σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Και από εδώ και πέρα για τη συνέχεια ένα σχόλιο.
Δεν αλλάζει κάτι για μας. Κακό αποτέλεσμα, αλλά δεν βάζουμε κάτω το κεφάλι. Συνεχίζουμε τη δουλειά στις προπονήσεις καθημερινά. Κάνω παιχνίδι, όπως είπα και πριν, είναι ξεχωριστό. Και θεωρώ όμως και στην αρχή της χρονιάς, έτσι και τώρα, η ομάδα θα καταφέρει αυτό που έχει ξεκινήσει, γιατί πραγματικά το αξίζουμε. Πολύ ωραία. Και να κλείσουμε με τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Βάρης, όπου θα θέλαμε ένα σχόλιο για το σημερινό αποτέλεσμα και την νίκη της ομάδας του. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν ένα δύσκολο μάτς. Ξέραμε ότι την ομάδα πρέπει να κάνουμε. Είχαμε εστιάσει. Ακολουθήσαμε, πιστεύω, το πλάνο με ένα μεγάλο ποσοστό του βοηθού μας. Φάνηκε και όλα στον αγώνα. Χάσαμε πολλές τελικές. Αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Τώρα εστιάζουμε στο επόμενο μάτς, στο ελεύθερο που πάμε. Και έχουμε μόνο στόχο κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο να κερδίζουμε.